διαπιστώσεις και τη συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια, είτε ευρωεκλογών, αυτοδιοικητικών, είτε εθνικών. Σήμερα η εκπομπή για κάποιο λόγο έχει όλο γυναίκες. Κάπως έτσι. Καλό είναι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Για να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που έχω προαναγγείλει, καθώς ήταν και στην καρέκλα και το βλέπατε. Η Νέα Δημοκρατία βάζει το θέμα των νομογενών και λέει, εν πάση περιπτώσει, ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι δεν θέλετε να ψηφίζουν έξω γιατί δεν θα σας ψηφίσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ, πολύ προκλητικό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία επί της δικής της εποχής και θητείας, θα έλεγα, δεν έχει κάνει τίποτα για την ψήφο των νομογενών και αντίθετα αυτή η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία συγκρότησε μια διακομματική επιτροπή η οποία ακριβώς επεξεργάζεται διάφορες λύσεις και προτάσεις για να δοθεί η δυνατότητα ψήφου στους ομογενείς. Και βεβαίως το θέμα αυτό ανοίξει την αρμοδιότητα του κ. Χαρίτση, ο οποίος έχει κατά επανάληψη αναφερθεί στο έργο της συγκεκριμένης επιτροπής. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό και θεωρώ ότι έγινε ακόμα πιο σοβαρό και πιο επίκαιρο, καθώς ξέρουμε όλοι μας ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς βρέθηκαν στο εξωτερικό και επομένως πρέπει να τους παρασχεθεί αυτή η δυνατότητα. Υπήρξε μια επιτροπή που θα αποφάσιζε τον τρόπο της συμμετοχής. Υπάρχει μια επιτροπή αυτή τη στιγμή, διακομματική, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, η οποία επεξεργάζεται διάφορα θέματα, προτάσεις, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα πόρισμα το οποίο και ακριβώς αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι να καταλήξει η συγκεκριμένη επιτροπή, οπότε θα μπορούμε να μιλούμε και πιο συγκεκριμένα. Ξέρετε, εδώ στέλνουμε μηνύματα οι τηλεθεατές. Βάζουν και άλλα θέματα. Δεν το βάζουν έτσι όπως το βάζετε η πολιτική και πώς τα δικαιώματα και τι έκανες εσύ και τι έκανε ο άλλος. Όχι. Μπαίνει ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, το είπα αυτό. Αυτοί που λένε και δύο και τρεις γενιές πίσω να ψηφίζουν γιατί υπάρχει ένα δέσιμο που κι εμείς εδώ δεν το έχουμε. Υπάρχουν και άλλοι που λένε για να τα πούμε όλα. Ότι εγώ έχω μείνει εδώ, έχω φάει την κρίση, έχω προβλήματα και θα έχω το ίδιο δικαίωμα με εσένα που λείπεις 50 χρόνια στο εξωτερικό και έχεις να πατήσεις και στη χώρα 20 χρόνια. Είναι μπορεί μια να ακούγεται άγρια η διατύπωση, αλλά είναι μια συζήτηση που είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σας λέω και πάλι, και χωρίς να θέλω να λαϊκίσω ή να κάνω για το συγκεκριμένο θέμα πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θεωρώ ότι είναι προκλητικό. Όταν η Νέα Δημοκρατία επί των δικών της ημερών δεν έπραξε τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή, ας μη τι άλλο να σας αναγνωρίσει την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να παράξει ένα έργο μέσα από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε να τελειώσει το έργο της επιτροπής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, να καταλήξει κάπου. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εξίσου σημαντική είναι και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αυτής προς του Υπουργείου Εσωτερικών, βασικά, που είναι και κυρία Χρυσοβελώνη, μια που είσαστε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να σας κάνουμε για εμείς αυτή την ερώτηση που κάνουμε, πώς ξέρετε κάτι παραπάνω. Έχετε παραπάνω κάλπες τώρα για το Μάιο? Όλα αυτά τα ρεπορτάζ, τι έχουν, τι έγινε, οι παραγγελίες. Ναι, θέλω να πω ότι είναι μετρημένες τόσες ώστε να βγάλουν και το ενδεχόμενο ενός ευνηδιασμού από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αν αποφασίσει. Λέμε τώρα που εκείνος λέει τα εξάλληλης τετραετίας, αλλά λέμε τώρα για το Μάιο. Ότι η κατέστηση σαφές και μετά την τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι εκλογές οι εθνικές θα γίνουν στο τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Είστε προετοιμασμένοι για πανενδεχόμενο? Εμείς το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει πάντοτε να είναι προετοιμασμένο για πανενδεχόμενο. Αλλά τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, καθίσταται και πιο σαφές. Υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι 4 Μαΐου. Δεν υπάρχει τέτοιο. Η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την θητεία της. Θεωρώ ότι βρίσκεται στην πιο παραγωγική φάση, αν θέλετε, της θητείας αυτής, διότι έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει για να ανατάξει την οικονομία, να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες και να ολοκληρώσει όλες αυτές τις πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει, αλλά και όλες τις υπόλοιπες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την ανακούφιση του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν Μάιο ή Ιούνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε. Σε 4 μήνες θα αλλάξει. Πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα, έρχεται η πρωτοβουλία για τις 120 δόσεις, για τις οφειλές προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνούμε και κάτι άλλο. Και το αφορολόγητο θα προηγηθεί των εθνικών. Αυτό το πότε θα έρθει το θέμα του αφορολογήτου, αλλά νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στη συνέντευξη ως προς την κατεύθυνση αυτή, ότι δεν θα υπάρξει μείωση του αφορολόγητου. Αλλά αυτό έχει διπλή ανάγνωση, έτσι όπως το Πρωθυπουργός. Ψηφίστε εμάς για να μην όχι, μειωθεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως σαφής. Δεν υπάρχει καμία διπλή ανάγνωση. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι εγώ είμαι πεπισμένη, γιατί ξέρετε, προέρχομαι από την επαρχία, από τη Μαγνησία, από μια εκλογική περιφέρεια, όπου έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, με τους πολίτες. Οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο αυτής της κυβέρνησης. Οι πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν εκείνοι που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, ποιοι έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια και ποιοι κάνουν μια, η παρούσα κυβέρνηση δηλαδή, μια ουσιαστική προσπάθεια ανάταξης και της οικονομίας και της κοινωνίας. Θεωρώ λοιπόν ότι, αλλά να μην ξεχνάμε και το εξής. Αντιπολίτευση λέει ότι είναι προεκλογικά, δηλαδή λέει άμα δεν είχαμε εκλογές φέτος, δεν θα ανέβαινε ο κατώτατος, δεν θα ερχόντουσαν 120 δόσεις, δεν είναι, για το φορολόγιο δεν είναι σε καμία περίπτωση προεκλογικά. Για τα καύσιμα τώρα ή για τις άλλες φοροελαφρύσεις δεν θα γινόταν συζήτηση. Ότι έχετε βάλει ξανά στο θέμα ένα θέμα που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, ειδικά για τον τελευταίο. Τα εξάρχεια γιατί έρχονται εκλογές. Ό,τι γίνεται δηλαδή αυτή την περίοδο η αντιπολίτευση λέει ότι γίνεται επειδή πηγαίνουμε σε κάλπες. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν μια κυβέρνηση κρίνεται στο τέλος της θητείας της. Καταρχήν. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή απέκτησε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να παρέχει πράγματα προς τους πολίτες μετά την λήξη της Επιτροπής και μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Mm-hmm. Δεν είναι σε καμία περίπτωση προεκλογικά, αν θέλετε, προεκλογικές παροχές. Είναι πράγματα τα οποία εξαγγέλθηκαν. Να σας θυμίσω ότι ό,τι εξήκειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν όλα με νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες αναλύθηκαν. Θεωρώ ότι είναι η ελάχιστη υποχρέωση την οποία έχει η κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες εκείνους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και καταπονήθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσον αφορά και αυτά που λέγονται για η επιλογή δηλαδή του χρόνου, κυρία Χρυσοβελόνη, για τυχαία. Τα εξάρχεια. Βλέπω εδώ μπροστά τη γράφει ο Δελατόλος στο ποντίκι και λέει ο εκλογικός σχεδιασμός από Πάσχα μέχρι Οκτώβριο και το πακέτο θετικών μέτρων. Πώς επιχειρεί να ανεβάσει τη συσπήρωσή του για να εκμεταλλευτεί λοιπόν, το ταβάνι τη Νέα Υπαθεδρία. Επειδή είπατε δύο σημεία για τη συζήτηση που έγινε χθες στην Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ας πούμε. Λοιπόν, επειδή είπε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι πάλι ένα προεκλογικό, ας πούμε. Ο χρόνος. Ότι το φέρνετε τώρα ενώ το πόρισμα λοιπόν, είναι από το 16. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι η τελευταία ρηματική διακοίνωση η οποία υπήρχε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν στις 16 πρώτου του 2015, 9 μέρες πριν από τις εκλογές. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του στη Βουλή ήταν απολύτως σαφής. Είπε ότι αυτό τώρα. Δεν αναιρεί, απλώς αυτό δείχνει διατακτική. Ήταν τώρα ο κατάλληλος χρόνος. Mm. Όσο βρισκόμασταν εντός της Επιτροπής και εντός των μνημονίων, η κυβέρνηση έπρεπε να ελιχθεί πάρα πολύ προσεκτικά. Τώρα λοιπόν που βγήκαμε από τα μνημόνια και βαδίζουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό διάδρομο και καθεστώς. Η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα και το κάνει πράξη της διεκδίκησης των γερμανικών οπτινών. Εσείς παραιτηθήκατε από μέλος των ανεξαρτήτων Ελλήνων και τώρα σας ακούω που προφανώς ανήκετε σε αυτή την κυβέρνηση και θέλω να ρωτήσω εάν θα συνεχίσετε με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θα συνεχίσω καταρχήν να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση που επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο και δεν το λέω επειδή είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης αλλά επειδή βλέπω απτά αποτελέσματα της πολιτικής στην οποία ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση. Προσπαθεί να ανακουφίσει την κοινωνία, προσπαθεί να ανατάξει την οικονομία, συνεχίζει την προσπάθεια στον αγώνα για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς και θεωρώ ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση να έχει ακόμα μία τετραετία και είμαι σίγουρη ότι οι πολίτες θα τη δώσουν. Εγώ θα καταβάλω λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια. Είναι αυτό που μπορεί να πληγώσει τους πολίτες που ψήφισαν την τελευταία φορά ΣΥΡΙΖΑ και που τώρα να μην σκέφτονται να ξαναδώσουν την ψήφο. Τι εγώ είναι δεν αυτό βλέπω που κάποια τέτοια πιθανότητα ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που να γίνει στραβά. Εγώ βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί βεβαίως υπήρχε, αν θέλετε, και ένας κλειδονισμός, ας το πούμε έτσι, με θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρώ όμως ότι όσο περνάει ο καιρός και εκείνοι οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη, γιατί βεβαίως
ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στοιχείο δημοκρατίας να έχεις και διαφορετική άποψη. Άρα αυτοί αρχίζουν θα ξαναψηφίσουν και ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα κατέβετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω και αυτό. Ναι. Ότι ήταν προς το συμφέρον ναι. της χώρας. Τώρα, το εάν εγώ θα συμμετέχω ή δεν θα συμμετέχω σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα μου επιτρέψει να σας πω ότι θα είναι η απόφαση τελική. Μπορεί να συνεργαστείτε στον Πρωθυπουργό. Αν γίνει πρόταση του Πρωθυπουργού, λέτε, εσείς θα ανταποκριθείτε θετικά. Μα ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Εσείς όμως είστε θετικά διακείμενοι. Ασφαλώς είμαι θετικά διακείμενη προς το κόμμα των κυβερνών, προς το έργο των κυβερνητικών. Κύριε Ξεβελώνη, θα μου επιτρέψει να σας κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα είναι πάρα πολύ βολική. Δεν είσαστε βουλευτής. Όχι. Είπατε στον κύριο Καμένο ότι διαφωνείτε, φύγατε, έχετε μείνει στην κυβέρνηση, αλλά δεν κληθήκατε να μπείτε σε δύσκολη θέση αν θα ψηφίσετε και για τη συμφωνία των Πρεσπών και για το θέμα της πλειοψηφίας και της στήριξης. Τι θα κάνατε αν ήσασταν βουλευτής, θα ψηφίζατε τη συμφωνία Κοιτάξτε των να Πρεσπών. Δείτε, θα σας πω το εξής. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση τελικά, έτσι πως ήρθε η συμφωνία για να ακυρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να προκύψει. Ναι. Και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας που ήρθε προσκύρωση ήταν σαφέστατα βελτιωμένη από αυτά τα οποία συζητούσαμε τον Μάιο κατά το χρόνο που τέθηκαν υπογραφές από τους δύο υπουργούς των εξωτερικών. Να σας κάνω... Επομένως, θεωρώ ότι η χώρα μας μπορεί να έχει μόνον όφελος από την ψήφιση. Άρα θα την ψηφίζατε. Ναι. Θεωρώ ότι μόνον όφελος μπορούσε να έχει. Μπορεί να έχει και αυτό θα προκύψει. Και είμαι σίγουρη ότι όσο περνάει ο καιρός και εκείνοι οι πολίτες τέλος πάντων που είχαν διαφορετική άποψη θα καταλάβουν. Μέχρι τον Οκτώβριο αυτός ο καιρός είναι ή τα χρόνια όσο περνούν. Ήδη τα πράγματα είναι απολύτως βελτιωμένα. Να σας πω το εξής. Στα πλαίσια των περιοδιών που κάνω για να επισκέφτομαι συμβουλευτικά κέντρα στα οποία προσέρχονται κακοποιημένες γυναίκες, έχω επισκεφθεί και πόλεις της Μακεδονίας. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στη Βέρεια και θα συνεχίσω. Είχα μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση, οφείλω να πω. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο καιρός θα πείσει όλους ότι πραγματικά αυτή η συμφωνία είναι προς το συμφέρον της χώρας. Λοιπόν, τώρα εσείς είστε μια γυναίκα από την ελληνική περιφέρεια η οποία πολιτεύεται και είστε και πολύ μάχημη και επιμένετε. Αλλά αυτό φαίνεται στα στοιχεία. Δεν είναι μη κοινή συνισταμένη και μια τάση που έχει ο γυναικείος πληθυσμός. Ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη, συνολικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπω το ποσοστό των γυναικών. Υπάρχει μια χαμηλή εκπροσώπηση. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι 23,8%. Ο μέσος όρος του ποσοστού για τα 28 κράτη της Ένωσης είναι 36,4%. Αντίστοιχα, η εκπροσώπηση γυναικών στα τοπικά δημοτικά συμβούλια στην Ελλάδα θα είναι μόνο στο 17,3%. Αυτή την κατάσταση προσπαθούμε να ανατρέψουμε και δηλαδή, να ανατάξουμε. Δεν κατεβαίνουν ως υποψήφιες δηλαδή. Δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει, αν θέλετε, απόφαση. Πολλές φορές υπάρχουν και έτσι, αναστολές από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά αν θέλετε και ορισμένες φορές και οι ίδιες οι γυναίκες δεν τολμούν να κάνουν το βήμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στα πλαίσια των πολιτικών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών, να μην ξεχάσουμε ότι αυξήσαμε την ποσόστοση για την συμμετοχή των γυναικών και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις εθνικές εκλογές σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ανά περιφέρεια και όχι ανά την επικράτεια που ήταν πριν. Το ΚΕΘΗ λοιπόν, το οποίο είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει σχεδιάσει μια καμπάνια, το οποίο είναι στα πλαίσια ενός του έργου γυναίκες και πολιτική, με την οποία καμπάνια προσπαθεί και θέλει να προτρέψει γυναίκες να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Βλέπουμε με και ένα πάρα αυτό πολύ ωραίο έτσι σποτ, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο. Να συμμετέχουν λοιπόν στις διαδικασίες και τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλει να προτρέψει και τους πολίτες στον κόσμο να ψηφίζουν και γυναίκες. Διότι αυτό δεν θεωρείται πάντοτε αυτονόητο. Και το λέω από προσωπική εμπειρία. Όμως θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Ξεβελώνη, και είμαστε γυναίκες τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο για να ψηφίσει κάποιος να είναι γυναίκα έναντι κάποιου άλλου. Όχι. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Απλώς εγώ θέλω να πω το εξής. Οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι είναι ικανές, ότι είναι οργανωτικές και ότι είναι αποτελεσματικές. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός. Πώς το έλεγε η Θάτσερ παλιά, εντάξει, ότι... από άλλη παράταξη μένα από εδώ. Αλλά όμως έλεγε δώστε σε μια γυναίκα και θα λυθεί. Ακριβώς. Ναι. Επειδή μια γυναίκα μέσα στο πρόγραμμά της το καθημερινό καλείται να ανταποκριθεί σε πάρα πολλούς ρόλους και να κάνει ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα, από τη φύση μας έχουμε
φτάσει στο σημείο να μπορούμε να το οργανώνουμε πάρα πολύ καλά και να είμαστε και αποτελεσματικές. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι όχι ψηφίζουμε μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, ψηφίζουμε γιατί θεωρούμε ότι και οι γυναίκες είναι το ίδιο ικανές, εγώ θα σας έλεγα και περισσότερο ικανές και αποτελεσματικές. Ουσιαστικά δηλαδή από τους άντρες. Να καμφθεί το στερεότυπο ακριβώς. Ότι στις θέσεις εξουσίας τα καταφέρνουν μόνο οι άντρες. Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι η ικανότητα των γυναικών αποτελεί, το παραδέχονται και οι άντρες, ότι όπου έχουμε γυναίκες τα έχουν καταφέρει πάρα κυρία πολύ καλά. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλημέρα μας. Θα τα ξαναπούμε, εύχομαι, διότι καλά. Έχουμε μια πορεία στις εκλογές που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε. Αν μας πείτε όταν κατέβετε, πού θα κατέβετε και τα λοιπά, να σας καλέσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο όμως. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο. Σας είπα όμως ότι η στήριξη προς την κυβέρνηση είναι δεδομένη. Ευχαριστούμε θερμά.